Δίλημα άλλο. Με συγχωρείτε, σας έδωσα. Θα αυξήσεις για ορισμένους και θα βρεθούν άλλοι στον δρόμο. Σας έδωσα κάποιες... Όλα είναι διλημματικά. Σας έδωσα κάποιες απαντήσεις. Ναι. Και να το κάνω πιο τραγικό το δίλημα έτσι όπως θα φαίνεται. Σε μια χώρα που έχεις 28% ανεργία, για να είμαι ακριβής, επίσης είναι παραπάνω, είναι η αεροσυλία, λέω, με την έννοια του πολιτικού όρου, να συζητάς ομαδικές απολύσεις. Ποιες απολύσεις? Συμφωνούμε. Δεν το συζητάς. Είναι λαϊκισμός. Εσείς έχετε εξαγγείλει ότι θα ξαναφέρετε το μισθό εκεί που ήταν. 750 ευρώ. Η αεροσυλία είναι αυτό. Μα τι λέτε τώρα. Μ' αφήνετε να κάνω μια ερώτηση, κυρία Σιμακούλου, με επιτρέπετε? Ναι, αν με αφήσετε και εμένα μετά να τοποθετηθώ. Φυσικά θα σας αφήσουμε. Έχετε παράπονα? Όχι, δεν έχω παράπονα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι σε μια επιχείρηση που λέει ο Δημήτρης, που έχει 10 εργαζόμενους. Θα της πεις, κάνει το μισθό 750. Μοιάζει πάρα πολύ ωραίο και ιδανικό. Αν η επιχείρηση σου πει, ναι, αλλά θα διώξω τρεις, γιατί δεν βγαίνω με αυτή την αύξηση, θα τους απαγορεύσει και τις απολύσει ταυτόχρονα? Μα αυτό θέλω να σας πω. Ότι με μήπως κινδυνεύουμε να μείνουμε κι άλλοι στον δρόμο περισσότεροι? Με τέτοιο αποσπασματικό τρόπο, άμα το απομονώνεις. Εσείς το έχετε εξαγγείλει, δεν το έχω εξαγγείλει. Όχι, εγώ θέλω να σας απαντώ ευθέως σε αυτό το θέμα. Ισχύει αυτή η δέσμευση? Όχι, ένα σχόλιο. Ισχύει και σας απαντώ. Απλώς ρωτάμε καλόπιστα πώς θα γίνει. Όχι μόνο πώς θα γίνει και τι αποτελέσματα και τι συνέπειες. Να κάνω κι εγώ την παρατήρησή μου για να απαντήσετε συνολικά, κύριε Φουντή. Ένα λεπτό. Έχετε κάνετε μία διάκριση ανάμεσα στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους. Εδώ έχουμε επιχειρηματίες, δηλαδή μικρή επιχείρηση με ένα-δύο εργαζόμενους, που επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν λέω ότι και οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αλλά βρίσκονται και οι επιχειρηματίες. Είναι μικροί επιχειρηματίες που δεν μπορούν να κρατήσουν. Με αυτό το προβληματισμό, γιατί πώς σας συμφωνείτε εσείς, ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνουν οι μισοί στον δρόμο από τις μικρές επιχειρήσεις? Ναι, απλώς εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουτσούκο που λέει θέλει συνολική πρόβλεψη. Λοιπόν, αφήστε τον τώρα να ακούστε τώρα το συνολική πρόβλεψη. Το να αποκατασταθεί ο κατώτατος μισθός εκεί που ήταν πριν δεν είναι μόνο μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι την αντιλαμβανόμαστε. Ας λέει η άλλη λαϊκισμός. Εννοείται ότι προφανώς να έχετε τον τρόπο να είναι, το κάνετε. Έτσι. Όχι, όχι, είναι και. Προφανώς, ακούστε, μακάρι. Ακούστε, θα το προχωρήσουμε. Θα πάμε. Μπράβο. Είναι και ενεργό εργαλείο για την οικονομία. Δηλαδή, ακούστε. Κάντε το για το κράτος. Ακούστε. Γιατί λέτε μόνο στο λεπτό? Είναι και ενεργό στοιχείο στην οικονομία και στην ανάπτυξή της. Επομένως, στο μικρατικό. Ακούστε, όπως επέμενε η Τρόικα με νόμο να μειώσουμε τους μισθούς, το ίδιο λέτε και εσείς με νόμο θα τους αυξήσουμε. Η σωστή θέση, κύριε Χουντή, που μου επιτρέπετε, την υποστηρίζει το κόμμα σας, την υποστηρίζω και εγώ, είναι ότι πρέπει να επαναφέρουμε το ευρώ. Ευρωπαϊκό κεκτημένο στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να δεσμευτούμε λοιπόν και να πούμε αυτό θα γίνει. Και να πάνε οι εργαζόμενοι να τα βρούνε. Αν αντέχει η επιχείρηση να του δώσει την αύξηση, να του δώσει. Αν δεν την αντέχει, πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα ζήσει η επιχείρηση. Σας απαντώ, κύριε Κουτσούκο. Και κάνετε πώς δεν το καταλαβαίνετε. Δεν κάνω καθόλου πώς ακούστε. Αυτός ο τρόπος αλλαγής υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Δηλαδή που έφυγε από αυτή τη διαδικασία έγινε με μνημονιακή δέσμευση. Ναι. Έγινε έτσι. Και, δηλαδή, και ήταν ο λόγος που παρτίθηκα εγώ από το Υπουργείο. Διαφωνώ. Αλλά αυτό πρέπει να επαναφέρουμε. Την Εθνική Συλλογική Σύμβαση πρέπει να επαναφέρουμε. Πώς λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός? Γι' αυτό λες να το αντιστρέψεις. Γιατί λειτουργήσε με ένα μηχανισμό που ήταν έξω από το κοινοτικό δίκαιο, έξω από το εργατικό δίκαιο. Εάν το βασικό μας θέμα είναι να δώσει ο ιδιωτικός τομέας λεφτά στον εργαζόμενο, ο εργαζόμενος να τα ρίξει στην παραγωγή και μακροπρόθεσμα να αυξήσει τον τζίρο του. Δηλαδή, η αύξηση ενεργού ζήτησης που λέγαμε εμείς που έχουμε σπουδάσει δύο οικονομικά, ενδιάμεση περιπτώσει, μην υποχρεώσετε μόνο. Αν είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα, να δώσει και το κράτος να αυξήσει την ενεργό ζήτηση. Γιατί λέτε το κράτος όχι, γιατί δεν έχει, ενώ προεξοφλείται ότι ο μαγαζάτορας έχει. Να την αυξήσει με δικά του λεφτά την εργοζήτηση. Πώς θα αυξηθεί η ενεργοζήτηση όταν δεν έχει? Σας απαντώ. Είναι αντιβάσεις αυτές. Όχι, όχι. Άμα το δείτε συνεκτικά όλο, μπορεί να το θέλει. Και ποιος θα εμποδίσει και τον επιχειρηματία από 6 εργαζόμενους να μείνει με 4? Αυτό είναι δικό του θέμα. Είναι και θέμα. Ο επιχειρηματίας όταν παίρνει κάποιους εργαζόμενους, τους παίρνει στην προοπτική ότι θα ανοίξουν δουλειές του, ότι θα έχει δουλειές. Δεν τους παίρνει γιατί είναι φιλανθρωπία, εκτός αν είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν. Κιόλας, και να μην θέλει να τους απολύσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, κύριε Χουντή, και το ξέρετε. Επειδή είναι εταιρείες μικρές, έχουν γίνει μια οικογένεια και εργαζόμενοι και τα αφεντικά μαζί. Και τους κρατάνε με θυσίες. Θα σας πω κάτι, ότι το 90% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ίσως και παραπάνω, το δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω επίγνωση του γεγονότος. Λοιπόν, αφήστε να πάμε. Μια κουβέντα, κυρία Σιμακούλου.